Έχουμε μαζί μας εκπροσώπους, θα το έλεγα, των προσκόπων. Έχουμε την Ελίνα Γαλλιώτου, υπεύθυνη επικοινωνίας Ελλήνων Προσκόπου, και τον Νεκτάριο Τσεσμελόπουλο, εθελοντή προσκόπο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, σας καλέσαμε σήμερα εδώ, γιατί τις προηγούμενες ημέρες κάνατε μια εξαιρετική δράση. Μέσα σε 2 ή 3 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, καταφέρατε και μαζέψατε 300 κούτες με είδη πρώτης ανάγκης και τα στείλατε στη Μυτιλίνη. Και από τη Μυτιλίνη, με τη βοήθεια των προσκόπων της Λέσβου, μεταφέρθηκαν στο Αιβαλί. Και θέλουμε λίγο να μας μιλήσετε για αυτή την προσπάθεια. Έγινε μια συγκινητική προσπάθεια. Μέσα σε 3 ημέρες ανακοινώσαμε ότι μαζεύουμε το υλικό. Μαζεύτηκαν όλα αυτά από την Αττική και μόνο, θέλω να τονίσω. Την Τετάρτη έφυγαν για Λέσβο και από εκεί για Αιβαλί. Στην υπόλοιπη Ελλάδα όμως, κατά τόπους η δουλειά συνεχίζεται και θα διανεμηθούν τα αγαθά μέσω του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Και στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει η ίδια διαδικασία. Οι πρόσκοποι της Θεσσαλονίκης θα μεταφέρουν οι ίδιοι στους προσκόπους της Κωνσταντινούπολης όλα τα αγαθά που έχουν συγκεντρωθεί. Οι ενέργειες νομίζω ότι περίπου σταματάνε τώρα, κάποιες θα συνεχιστούν. Ακόμη και εμείς εδώ στην Αθήνα έχουμε ακόμη υλικό για να το προωθήσουμε. Mm-hmm. Είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για όλη αυτή την ανταπόκριση και τον τρόπο που κινήθηκαν οι πρόσκοποι πανελλαδικά. Είναι συγκεκριμένη εκδήλωση ή είναι σειρά εκδήλωσεων που κάνετε για τη συγκέντρωση τροφίμων ή άλλων υλικών προς τους σεισμοπλήκτους? Είναι μόνο για την Αθήνα ή ακολουθούν και άλλες ενέργειες στην υπόλοιπη χώρα, ή θα ακολουθήσουν και άλλες ενέργειες, δραστηριότητες, εκδηλώσεις εδώ στην Αθήνα ή αλλού? Κατά τόπους είναι αυτό που είπαμε, ότι μαζεύεται ο Σταυρός και τρέχει ήδη κανονικά αυτό ακριβώς και στη Θεσσαλονίκη. Θα συνεχιστεί κάποιες μέρες αυτό, μόνο και μόνο επειδή είναι τρομερή ανταπόκριση των προσκόπων, των γονιών, των παιδιών που έχουμε εμείς. Δεν ξέρουμε ακριβώς πότε θα σταματήσει. Έχουμε καθόλου εικόνα? Αυτή τη στιγμή στα γραφεία της κεντρικής διοίκησης έχουν μαζευτεί ακόμα 200 σκούτες. Είμαστε 200 στην φάση να πούμε ότι ευχαριστούμε, δεν χωράει άλλο. Αλλά και αυτές αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται και θα φύγουν για Τουρκία. Άρα μπορούν οι φίλοι ακροατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή να βρεθούν σε ένα σημείο, να συναντήσουν εσάς ή τον Ερυθρό Σταυρό που εσείς γνωρίζετε, για να πάνε αυτή την ώρα που μιλάμε κατά τη διάρκεια της ημέρας? Αυτή την ώρα που μιλάμε στην οδό Πτολεμαίων 1, είναι πολύ πιθανό να υπάρχει. Όχι, είναι πιθανό, υπάρχει κόσμος ο οποίος μαζεύει ακόμα και κάνει συλλογή των αγαθών. Ναι. Αλλά τι μαζεύουμε ακριβώς? Δηλαδή, τι μπορούν να πάνε οι φίλοι μας? Γιατί, παράδειγμα, εγώ έχω φίλους και κυρία Παυλία, με ρωτάει κάθε μέρα πού θα αφήσω πράγματα. Ναι. Τι μπορούμε να δώσουμε? Είναι τρόφιμα, τι είδους τρόφιμα? Είναι διένθεση για ανήλικους και ανήλικους. Κουβέρτες, κλασικά ακριβώς, και τρόφιμα μακράς διαρκείας και ήδη ατομικής υγιεινής για καταλήρωση. Κονσέρβες να μην είναι κοντά στη λήξη τους και προϊόντα και να μην είναι κονσέρβες με χοιρινό. Ναι, επίσης, ναι, γιατί οι άνθρωποι. Ναι, είναι μουσουλμάνοι, ναι, δεν τρώνε χοιρινό οι άνθρωποι. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, πηγαίνοντας αυτό το ρεπορτάζ και είχα πάρει το Σπύρο τηλέφωνο εκείνη την ημέρα και του λέω: Σπύρο, θέλω να τους φιλοξενήσουμε. Επειδή έχω ακούσει για τους προσκόπους, έχω δει πολλές φορές έτσι τις ομάδες με τα παιδιά και στην περιοχή που μεγάλωσα, ας πούμε, και στην Πεντέλη, έτσι, τα προσκοπάκια που λέμε, αλλά δεν γνώριζα ποτέ τη δράση που κάνει το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και γενικώς την κοσμοθεωρία σας. Και αυτό είναι ένας λόγος που ήθελα να σας καλέσουμε στην εκπομπή αρχικά. Να πούμε ότι εσείς δεν είστε μη κυβερνητική οργάνωση. Σωστά? Όχι, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Όλες οι δράσεις είναι ουσιαστικά αυτοχρηματοδοτούμενες από τις συνδρομές των παιδιών, ή όποτε έχουμε πανελλήνιες δράσεις υπάρχει μια έξτρα συνδρομή. Δεν είμαστε ποτέ ΜΚΟ και έχουμε μια ιστορία 114 περίπου χρόνων. Μπορούμε να θεωρούμαστε η αρχαιότερη κίνηση νέων, αν όχι παγκοσμίως σίγουρα, αλλά και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα. Η κοσμοθεωρία των προσκόπων, αυτό που πρεσβεύεται, η προσκοπική μέθοδος, όπως βλέπω, και μπορείτε να δείτε και εσείς, φίλοι ακροατές, αν μπείτε στο sep.org.gr, στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων δηλαδή, πού βασίζεται? Βλέπω εδώ 3 θεμελιώδεις αρχές και θέλουμε λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό, γιατί έχω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις που λένε να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Έτσι. Έχω μπλέξει και με ένα δικηγόρο, το χαριτάτησε και δικηγόρο και με έχει. Και να πούμε στους ακροατές ότι εγώ υπήρξα πρόσκοπος στα παιδικά μου
χρόνια και η ζωή το σκοπάει. Ναι, ναι, το φέρνει και νιώθω έτσι πολύ όμορφα γι' αυτό, γιατί η ζωή τι λέει, λέει μια φορά πρόσκοπο για πάντα πρόσκοπο. Πάντα πρόσκοπο. Κατά πόσο τα ρίσε τόσα χρόνια για πάντα πρόσκοπο, όπω είναι και οι φίλοι μα, οι καλεσμένοι μα φιλακρότε. Για πάμε να δώσουμε και το μήνυμα σε γονεί ή άνθρωπου που φροντίζουν ανήλικα άτομα, τι μπορεί να του δώσει ο προσκοπισμό. Κοιτάξτε. Το όραμα αρχικά του ιδρυτή μας, του Baden Powell, το 1907 όταν ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια στην Αγγλία, ήταν και παραμένει το ίδιο, η παγκόσμια συναδέλφωση. Ουσιαστικά, αν το καλοσκεφτούμε, μιλάμε για έναν κόσμο χωρίς σύνορα που όλοι θα είναι αδελφωμένοι με τους άλλους. Το όραμα του προσκοπισμού γενικότερα αυτή τη στιγμή και ο σκοπός του είναι να συμβάλλει στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, των νέων, να καλλιεργήσει τη συνείδηση που αργότερα αυτή θα γίνει πράξη, με στόχο τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Δηλαδή, τι μαθαίνετε στα παιδιά εσείς, τι τους διδάσκετε? Αρχικά να είμαστε άνθρωποι. Mm-hmm. Υπάρχει, όπως είπατε πριν, υπάρχουν τρεις θεμελιώδεις αρχές. Η μία και η βασικότερη είναι η πίστη στο Θεό, η οποία αναπτύσσει και βοηθάει στην πνευματικότητα του καθενός. Mm-hmm. Και δεν μιλάμε αποκλειστικά για πίστη και ό,τι έχουμε δημιουργήσει στο μυαλό μας ως πίστη με εκκλησίες και ιερείς. Mm-hmm. Να αυξηθεί η πνευματικότητα του ανθρώπου, να αναρωτηθεί γιατί, από πού, πώς προήρθαμε, να διαβάσει, να κατανοήσει, να μην δέχεται άκρητα το οτιδήποτε του λένε και του δίνουνε. Το άλλο καθήκον είναι το καθήκον μας προς την κοινωνία, τους άλλους και την κοινωνία. Εννοείται ότι μέσα αυτό ανήκει και η πατρίδα μας, η κάθε πατρίδα. Mm-hmm. Και τέλος το καθήκον στον εαυτό μας, για να μην ξεχνάμε, προσέχουμε και τον εαυτό μας, να προοδεύουμε μέσα από τις πράξεις μας και να βάζουμε αρκετά πολλές φορές το εμείς πάνω από το εγώ. Χωρίς ποτέ όμως ξεχνάμε, είπαμε, το καθήκον στον εαυτό μας. Υπάρχουν κριτήρια, ποιος μπορεί να μπει στον προσκοπισμό, σε ποια ηλικία, αν υπάρχει ηλικία και αν υπάρχουν σχετικά κριτήρια. Μπορούν όλοι, πραγματικά όλοι. Καχάς μπορεί να φύγει όποτε θέλει. Για αυτό είναι εθελοντικό. Συνήθως δεν φεύγεις, έτσι. Συνήθως γίνεται ένας τρόπος ζωής σου. Γιατί ακόμα και αν. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά ακόμα και αν οι δραστηριότητες ζωής δεν σου δίνουν τον χρόνο, μέσα σου νιώθεις πρόσκοπος, γιατί έχεις αποκτήσει τη σχετική φιλοσοφία ζωής, έτσι. Αν το λες σωστά. Ακριβώς. Το λέτε εξαιρετικά. Είναι όλοι δεκτοί και τους περιμένουμε να έρθουν όλους μαζί μας. Ηλικιακά, απλά ξεκινάμε από τα 7 έτη. Των mm-hmm. παιδιών και μετά δεν υπάρχει κανένα όριο. Φτάνουμε τα 100. Και υπάρχει θέση και χώρος για όλους. Ένας γονιός, ξέρετε, λίγο με όλα αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια, πώς μπορεί να είναι σίγουρος ότι αφήνοντας το παιδί του σε μια προσκοπική ομάδα το παιδί του θα είναι ασφαλές? Συγγνώμη που σας κάνω αυτή την ερώτηση. Δεν θέλω να προσβάλλω κανένα οτιδήποτε, αλλά ξέρετε, με όλα αυτά που ακούμε, λίγο φοβάσαι. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας? Σωστή, Μπάγκια. Μπράβο, Μπάγκια. Δεν το είχα σκεφτεί κατ' όλο. Είναι στο μυαλό των ακροατών και φοβόμαστε να το κάνουμε αυτό το ερώτημα. Ναι, δεν έχετε ανάγκη να τα απαντάτε αυτά. Ναι, φυσικά, φυσικά. Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς το κάθε ενήλικο στέλεχος αυτή τη στιγμή στην προσκοπική κίνηση, στο να ξεκινήσει και να αναλάβει την ευθύνη παιδιών στα χέρια του, δεν είναι ότι βλέπουμε ένα βιογραφικό του και το λέμε ευχαριστούμε, περάστε. Mm-hmm. Περνάει συγκεκριμένη εκπαίδευση. Μιλάμε για το ενήλικο μέλος των εθελοντή. Γιατί σε αυτά οι γονείς εμπιστεύονται τα παιδιά τους. Mm-hmm. Για να τα πάνε εκδρομή. Δηλαδή, το δικό μας καθήκον είναι να τα γυρίσουμε πίσω πολύ βρώμικα από την εκδρομή, αλλά σώα και αυλαβή. Mm-hmm. Να έχουν παίξει με το χώμα. Οι βαθμοφόροι, όλοι οι ενήλικοι από τα 18 και μετά, περνάνε συγκεκριμένες εκπαιδεύσεις. Η πρώτη είναι. Μία από αυτές είναι πρώτες βοήθειες από τον Ερυθρό Σταυρό με πιστοποίηση. Και υπάρχει και μία συγκεκριμένη εκπαίδευση safe from harm, για να αποκλείσουμε κάθε είδος άσκησης βίας, ψυχολογικής, λεκτικής, σωματικής, οτιδήποτε, ναι. Εκπαιδεύονται οι βαθμοφόροι και ουσιαστικά υπογράφουν ένα mutual agreement, ένα συμβόλαιο που λέει ότι σε περίπτωση που παρεκκλίνεις έστω και λίγο από αυτό, ιδιαίτερα για το safe from harm, δεν ανήκεις πλέον στην παρέα μας. Απευθείας, ναι. Ναι. Δηλαδή, να σα ρωτήσω κάτι. Ένα παιδάκι 8 χρονών, έτσι. Έχω πέσει εγώ ένα κοριτσάκι 8 χρονών και είναι σε μια εκδρομή μαζί σας, με τους προσκόπους μάλλον. Και θέλει να πάει τουαλέτα. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Σε αυτήν την περίπτωση, λοιπόν, αρχικά ο λόγος που ζητάμε να έχουμε παιδιά από 7 και επάνω,
είναι να μπορούν να αυτοεξυπηρετούνται. Οπότε αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μας έχει απασχολήσει πολλές φορές. Υπάρχει η πιθανότητα να χρειαστεί να βοηθήσουμε. Σε αυτό πάντα προσπαθούμε να είμαστε δύο ενήλικοι. Μάλιστα. Του ιδίου φύλου, έτσι ώστε να υπάρχει προσοχή ο ένας προς τον άλλον και προς το παιδί πάνω απ' όλα, για να μην δημιουργηθεί κάτι το οποίο δεν θα ήταν αρεστό σε κανέναν. Ναι. Και πάνω απ' όλα στην ψυχολογία του παιδιού. Κυρία Γαλλιώτη, θέλατε κάτι να προσθέσετε σε αυτό, γιατί σας είδα έτσι λίγο... Όχι. Απλά να πω ότι ο νεκτάριος της Μελόπουλος είναι ο καθήλυνα αρμόδιος για το Safe from Harm. Γι' αυτό και το κοίταξε. Γι' αυτό και το βλέπω, ναι. Για να κάνουμε και λίγο έτσι κάποιες ερωτήσεις που... Επειδή αυτές τις μέρες, να σας πω την αλήθεια, από την ώρα που ήρθα στο ρεπορτάζ... Συγγνώμη Σπύρο, σε έχω πάρει φαλάκι τώρα, αλλά έχω ενθουσιαστεί από τη μέρα που πήγα και τους γνώρισα. Και η Μπάκη μου ότι ενθουσιάζεται είναι γιατί πιστεύει σε αυτό. Έχει πιστεί δηλαδή ότι κάτι καλό κάνετε, έτσι. Προλαβαίνει να γίνει βαμφοφόρο. Προλαβαίνω. Άνετα. Πρέπει να περάσω την εκπαίδευση. Αλλά θέλω να σα ρωτήσω κάτι. Υπάρχει λίγο στην ελληνική κοινωνία μία άποψη για όσου ίσω δεν έχουν γνωρίσει τον προσκοπισμό, ότι είστε λίγο συντηρητικοί. Και θέλω να σα ρωτήσω αν ισχύει αυτό ή αν ίσχυε παλιότερα, ας πούμε, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διαφορετική άποψη για τη ζωή, διαφορετικό ντύσιμο, διαφορετική σεξουαλική προτίμηση, που είναι ένας σύγχρονος άνθρωπος. Τον δέχεστε ή είστε λίγο πιο κλειστόμυαλοι? Κάτι που δεν το λέω προσωπικά, εγώ έχω κάνει τη συζήτηση μαζί σας, απλώς επειδή υπάρχει μια μερίδα της κοινωνίας που κάπως τους έχει τους προσκόπους, θες λίγο ιστολή, θες λίγο αυτό, ότι είστε λίγο πιο συντηρητικοί, λίγο πιο παλαιάσκοπείς. Ακριβώς. Είμαστε ανοιχτοί και αποδεδειγμένα ανοιχτοί προς όλους. Οποιαδήποτε διαφορετικότητα, ιδιαιτερότητα, ας την αποκαλέσουμε όπως είναι, political correct. Αυτό που ίσως, ναι, και έχεις δίκιο, έχει δημιουργηθεί λίγο στο μυαλό των ανθρώπων, ίσως να έχει σχέση με τη στολή. Η στολή όμως εξυπηρετεί κάποιους σκοπούς και γι' αυτό υπάρχει εκεί. Έχουμε μάθει να λειτουργούμε σε ένα συμβολικό πλαίσιο στους προσκόπους. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές τα πράγματα κάνουμε πιο απλά για να είναι και κατανοητά στα παιδιά. Μία στολή δίνει ομοιογένεια. Και μπορεί να μας δείξει ότι βρισκόμαστε σε αυτή την παρέα. Είμαστε αυτοί οι άνθρωποι και βρισκόμαστε σε αυτή την παρέα. Εξισώνει και τις ανισότητες. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Ναι. Οπότε νομίζω ότι αυτό είχε δημιουργηθεί σαν εικόνα. Ίσως να μην είχε προβληθεί και τόσο καλά ο ρόλος μας, το παιχνίδι μας, η περιπέτεια που ζούμε κάθε Σαββατοκύριακο. Γιατί αυτό ουσιαστικά κάνουμε. Βιώνουμε μια περιπέτεια για 2 ώρες, για 2 μέρες σε μια εκδρομή, για 10 μέρες την κατασκήνωση το καλοκαίρι. Κοίταξε, αν θες την άποψή μου, επειδή έχω βιώσει αυτό το οποίο σε προβληματίζει, το έθεσες πολύ εύστοχα, Μπάγια μου, φίλοι ακροατές, το έχω βιώσει και ως πρόσκοπος. Κάθε μορφή ακτιβισμού ή εθελοντισμού ή προσφοράς στη χώρα μας, πάντα ανάλογα με τη στιγμή, τη χρονική συγκυρία με την οποία γεννήθηκε, κουβαλάει και τα στερεότυπα ή τα χρώματα της εποχής, χωρίς αντικειμενικά. Και αντικειμενικά μιλάω, έτσι, να είναι υπόχρεη σε αυτά ή να ασχολείται με αυτά ή να έχει καμία ή οποιαδήποτε σχέση με αυτά. Εάν κάποιοι στο παρελθόν μπορούν να χρησιμοποίησαν τον προσκοπισμό, όπως και τον στρατό, όπως και και οτιδήποτε άλλο, είτε θεσμό, είτε φορέα, ως γεγονότα της εποχής ή ως φορείς της εποχής, για να εξυπηρετήσουν τον προγραμματισμό τους ή τις σκέψεις τους, δεν αφορά καν τον προσκοπισμό. Ναι. Άρα λοιπόν, επειδή πάντα υπάρχουν κάποια στερεότυπα τα οποία έχουν διαλυθεί στο πέρασμα ευτυχώς των δεκαετιών, ακόμα υπάρχουν κάποια παλιά κειμένα ή οτιδήποτε, παλιές αναφορές από σε μεγαλύτερες ηλικίες, προς που μήπως τυχόν, αυτό το μήπως τυχόν όχι απλά έχει διαλυθεί, έχει εξαλειφθεί, ίσα ίσα έχει θεραπευτεί και έχει δώσει και ο προσκοπισμός την ειλικρινή ξεκάθαρη απάντησή του ότι είμαστε εδώ για τον συνάνθρωπο, αλλάζοντας του εαυτού μας και την πορεία μας κάθε ένα στη ζωή. Εσύ που είσαι παλιά καραβάνα στην τηλεόραση. Ναι. Γιατί οι πρόσκοποι δεν έχουν προβληθεί όπως π.χ. έχουν προβληθεί κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες μετά κατηγορήθηκαν? Πολύ απλή, πολύ γρήγορη απάντησή μου. Γιατί δεν είχαν χορηγό. Πόσο ειλικρινά να σου απαντήσω. Ναι. Αν μου επιτρέπετε, αρκετά ρεπορτάζ έχουν βγει. Δεν ξέρω να απάντησε σωστά. Όχι, πολύ σωστά. Για τη δράση που κάνετε. Γιατί πίσω δεν υπήρχε ένα χορηγό. Αρκετά ρεπορτάζ, αλλά συγγνώμη. Για τη δράση που κάνετε και για το πλήθος των μελών που έχετε, θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχετε μια πολύ μεγαλύτερη παρουσία στα τηλεοπτικά μέσα. Και βλέπω, ας πούμε, την Κιβωτό του κόσμου.
έτσι, που έγινε μετά, αποδομήθηκε όλο αυτό και ήταν συνέχεια στις τηλεοράσεις. Και αναρωτιέμαι που είναι και η δική μας η ευθύνη σαν δημοσιογράφη. Εκεί είναι ακριβώς. Αν μου επιτρέπετε, όταν και εγώ ήταν η Πάρνηθα, ένα βράδυ που βρισκόμουν και εγώ εκεί πέρα μαζί με άλλους 70-80 προσκόπους εθελοντές, κάποια στιγμή συνειδητοποιούμε, επειδή τα παιδιά της πυροσβεστικής είχαν κουραστεί και είχαν πάει και είχαν ξαπλώσει για να κοιμηθούν στο πάρκι του Μοντπαρνές, συνειδητοποιήσαμε ότι ήμασταν επάνω, λίγο μετά τη Μόλα, ένα ψέφωτο. Τέλος πάντων. Ένα πυροσβεστικό με 6 παιδιά, 6 πυροσβέστες και 70 προσκόπους να σβήνουν φωτιά. Είχαμε μείνει εμείς. Και επικοινωνήθηκε αυτό τέλος πάντων, αλλά έπρεπε να γίνει τηλέφωνο για να επικοινωνηθεί και την επόμενη μέρα να βγει και σε εξώφυλλο. Γιατί κουβαλάμε τα σύνδρομά μας, τη βαθιά αγνοιά μας. Εσείς πάτε μόνοι σας ή π.χ. όταν συμβαίνει κάτι, σας παίρνουν από κάποιο υπουργείο και σας λένε παιδιά, ελάτε βοηθήστε. Εμείς διαθέτουμε τους αυτούς μας στην υπηρεσία τους. Δεν επεμβαίνουμε ποτέ όταν κάτι καίγεται, γιατί δεν είμαστε εκπαιδευμένοι πυροσβέστες. Mm-hmm. Είμαστε αργότερα για να βοηθήσουμε τους πυροσβέστες, για να σβήσουμε μικροαιστείες, αλλά δεν μας καλούνε πάντα. Ένας μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων είναι υποχρεωμένος να διαχειριστεί και να καλέσει όποιες δυνάμεις μπορούν να βοηθήσουν σε συγκεκριμένους ρόλους. Όταν έρχεται η ανάγκη των προσκόπων, θα ζητηθεί η βοήθειά τους. Και είναι έτοιμη την υπόλοιπη να είναι εκεί. Κάπως έτσι είναι. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά ξανασκεφτείτε το, ψάξτε το. Γονείς μεγαλύτερης ηλικίας που έχετε τα παιδάκια σας, δώστε τους ένα χώρο που θα παίξουν, θα διασκεδάσουν. Όπως πολύ εύστοχα είπε ο κύριος Τσεσμελόπουλος, θα λερωθεί το ρούχα τους, όχι η ψυχή τους, και έχει πολύ μεγάλη αξία αυτό. Από το πολύ παίξιμο και το χαμόγελο, θα κάνουν παρέες, θα μάθουν τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, θα τα μάθουν αυτά, θα τα κάνουν με επιθύσεις και θα βλέπετε άλλο παιδί να έρχεται πίσω στο σπίτι. Και θα κάνουν και κάτι υγιές, δηλαδή να σταματήσουμε να βλέπουμε τα παιδιά με τα τάμπλετ στα χέρια. Να... Για δοκιμάστε το, φιλακροατές. Ναι. Πού θα σας βρούμε λοιπόν? Έχετε social media, έτσι, είδα και αρκετά ενεργά. Πατάτε απλά το γίνεπρόσκοπος.gr, είναι εύκολο. Και εκεί βρίσκετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Εκεί υπάρχουν και τηλέφωνα που μπορείτε να μας καλείτε και να σας κατευθύνουμε στα τοπικά συστήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την κυρία Λίνα Γαλλιώτου και τον κύριο Νεκτάριο Τσεσμελόπουλο. Ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε να τα πούμε ξανά. Οφέλιμο διάλειμμα και επιστρέφουμε με εκλεκτούς καλεσμένους για ένα θέμα που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον στο Πανελλήνιο και Παγκύπριο, παρακαλώ.